Και τι δεν θα έδινα για ένα καφεδάκι τώρα. Εδώ θα το πιω το καφεδάκι, στο καφέ Μελίνα Μερκούρη. Να γνωρίσω και τον Ανδρέα Μαρτζάκλη που το έφτιαξε. Ανδρέα, πόσα χρόνια είναι τώρα αυτό το καφέ? 23, 24. Το καφέ, ναι, είναι από το 1998. Ήσουν φίλος της Μελίνας Μερκούρη, έτσι? Ήμουν φίλος. Η Μελίνα είχε μισή φίλη, ότι είχε φίλους, αλλά ήμουν και εγώ ένας από αυτούς που με ήξερε πολύ καλά και την ήξερα. Όπως λέμε ότι αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος του κάνουμε ένα άγαλμα, εγώ σκέφτηκα να κάνω μαγαζί στη μνήμη της. Παρεμπιπτόντως το είχα ζητήσει και από την ίδια, η οποία βέβαια με τον τρόπο που το ζήτησα εγώ δεν ήταν και τόσο κομψός. Είπα σε κάποια στιγμή, σε ανοίγω από τον χρόνο, λέω: κυρία Υπουργέ, εγώ θα έλεγα ότι όπως και όλος ο κόσμος φύγεται αυτή τη ζωή κάποια στιγμή, εγώ θα κάνω μαζί στη μνήμη σας. Αυτή όμως, επηρεαζόμενη από την ασθένειά της, η οποία ήταν άρρωστη, εγώ δεν το ήξερα βέβαια το για τόσο βαριά, γιατί αλλιώς τη βλέπαμε, σηκώθηκε και με κυνήγαγε και μου είπε: Ζουμπά, θα σε πετάξω το παράθυρο. Να πούμε ότι τότε ήσουν μέτρα. Στο μαξί μου, ναι. Στην αίτηση που έκανα για να ζητήσω άδεια κτλ., απευθύνθηκα στο Ίδρυμα Μερκούρη. Κάποιοι διαφωνούσαν από το Συμβούλιο κτλ. Και τότε σηκώθηκε ο Σπύρος, ο αδερφός της επάνω, και είπε ότι εάν πρόκειται να πάρει κάποιος άδεια και ή δικαιούται κάποιος να έχει άδεια με το όνομα της αδερφής μου, είναι μόνο αυτός ο άνθρωπος, γιατί το έχει ζητήσει από την ίδια. Ό,τι βλέπετε εδώ, κατά 90% είναι από το Ίδρυμα Μερκούρη. Αυτό είναι ένα κοιμήλιο, είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι, το οποίο το έχουμε πάρει αυτό, από το γραφείο, αυτό όλο, όπως το βλέπετε, από το γραφείο της από τον Πειραιά. Και τα αντικείμενα και μέσα. Και τα αντικείμενα μέσα ήταν τα δικά της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, που είναι κάτι μικρά πορσελάνη και τα λοιπά. Ναι. Οι τουρίστες αντιδράσεις, τι είναι αυτό εδώ? Ποια... Οι τουρίστες βλέποντας το μαγαζί μπαίνουν μέσα γιατί βλέπουν κάτι ιδιαίτερο, και ειδικά οι Γάλλοι το γνωρίζουν με το που βλέπουν τις φωτογραφίες. Πέρασε και η γυναίκα του Μακρόν από εδώ. Μετά από τόσα χρόνια, όταν το βλέπετε το καφέ, όταν μπαίνετε μέσα, ας πούμε, κάθε πρωί, τι λέτε στον εαυτό σας? Κοιτάξτε, το καφέ αυτό είναι η ζωή μου εμένα. Δηλαδή, χάνοντας το καφέ αυτό, πεθαίνω κιόλας. Δεν θέλω τη ζωή άλλο. Δεν λέω τίποτα. Είναι ένα κομμάτι της οικογένειάς μου. Πώς βλέπω τα παιδιά μου, έτσι βλέπω και το μαγαζί αυτό. Είναι παιδί μου.